Γεια σας παιδιά, είμαι συγγραφέας Λιτότσα Κύρη Παπαθανασίου και σήμερα θα σας διαβάσω ένα παραμύθι μου που μιλάει για την αξία της προσφοράς. Είναι το τελευταίο μου βιβλίο, το 10ο κατά σειρά, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τσιαμπύρης Πυραμίδα και το έχει εικονογραφήσει υπέροχα η εικονογράφος Ναταλία Καπατσουλιά. Το βιβλίο κυκλοφορεί υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, της οποίας είμαι μέλος του Τμήματος Παιδιού τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, η Ραλού των Αστεριών ήρθε για να μοιράσει την αγάπη της σε όλους μας. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια χώρα μακρινή, κάπου στην Ανατολή, δικούσε ένας από τους σκληρότερους βασιλιάδες του κόσμου. Στον τόπο του η αδικία κυβερνούσε και ο λαός να ζήσει άλλο έτσι δεν μπορούσε. Εκεί είχε το εργαστήρι της η Φάντρα η Ραλού, που ήταν εξακουστή παντού. Γιατί η φαντά της τα ξεχωριστά, έργα ευλογημένα, με 1000 μηνύματα αγάπης και ντυμένα. Όποιος με αυτά σκεπάζονταν, ύπνο έκανε ελαφρύ. Με όνειρα γαλήνια ξυπνούσε χαροπός και ευτυχισμένος κάθε πρωί. Τα μαγικά χεράκια της κυράς Ραλούς υφαίνανε ολημερής και ολονυχτής, σε εντόνια και παπλώματα, κουβέρτες και φαντά, δημιουργώντας σκεπάσματα ωραία, πλουμιστά. Κάθε μέρα από το πρωί ήταν χαμογελαστή. Με μεράκι τραγουδούσε καθώς κεντούσε, γιατί από την καρδιά της τον κόσμο ολάκερο εκείνη αγαπούσε. Έγνεθε με πανέμορφα της φύσης χρώματα και έφτιαχνε τα δικά της αγαπημένα, η φαντά καμώματα. Έδινε στα κεντίδια της υπέροχες μορφές που μέσα αποτυπώνονταν όλες τις ψυχής της ιερετές. Τα νήματά της τα έβαφε με τόνους πορφυρούς ή χρυσαφή, μπερδεύοντας το μπλε της θάλασσας στο χρώμα αυτό το βαθύ. Τέλειωνε πάντα τα υφαντά με καθαρό σαν την καρδιά της χρώμα, από το λευκό λευκότερο του φεγγαριού ακόμα. Σ' ολάκερο τον τόπο της ήταν γνωστή για τη βοήθεια που προσέφερε με όλη της την ψυχή. Από το υστέρημά της πάντα βοηθούσε τους φτωχούς, τους ζητιάνους είχε φίλους και τους στερημένους αδελφούς. Με χρώματα αγάπης όλα τα χρωμάτιζε και τον κόσμο ολάκερο όμορφα ζωγράφιζε, ακόμη και τα δύσκολα, τα σκούρα, τα μουντά. Εκείνη τα έκανε να μοιάζουνε ωραία, φωτεινά. Το μαύρο της λύπης το έβαφε κάπως ποντική. Το μοβ ζεστό μελιτζανί. Και άλλοτε το ξάνιγε σε ροζ, σαν κουφετί. Γκρίζο, μελαγχολία, πόνος ή δυστυχία ευχόταν καθημερινά μόλι της την καρδιά να μην υπάρξει στον κόσμο αυτό ποτέ ξανά. Ήτανε τόσο λυπημένη η κυρά για τα δόλια έργα του σκληρού βασιλιά, που στιγμή δεν τον έβγαζε από το μυαλό της. Αχ, Θεέ μου, αν μπορούσε κάτι να τον κάνει να αλλάξει, έλεγε και ξανά έλεγε η Ραλού των Αστεριών για το κακόψυχο βασιλιά. Ο σκληρός άρχοντας, όμως, δεν καταλάβαινε τίποτε από τα παρακάλια του λαού, ούτε από τα όμορφα λόγια που του έλεγε προσπαθώντας να τον αλλάξει η Φάντρα η Ραλού. «Μα γιατί φαίνει τόσο όμορφα στροσίδια σε όλους τους πολίτες μου και αρνείται επισηματικά να φτιάξει ένα και για μένα», έλεγε. «Εγώ είμαι ο αρχηγός αυτού του τόπου». Έτσι λοιπόν έλεγε και ξανά έλεγε ο βασιλιάς,
που συχνά πυκνά, άλλοτε πιο ήρεμα και άλλοτε επιτακτικά, ζητούσε να του υφάνει στρωσίδια για την αφεντιά του. Όμορφα, βασιλικά. Στην τελευταία του απόπειρα, αποφάσισε να είναι γλυκός μαζί της. Πήγε στο φτωχικό της και άρχισε να της λέει: «Αχ, ραλούτον του αργαλιού που έχει χέρια μαγικά, φτιάξε μου να κοιμηθώ κουβερτάκι μαλακό με στολίδια και εικόνες να ζεσταίνω τους χειμώνες. Στο ζήτησα πολλές φορές και όλο το αποφεύγεις. Μα τώρα θα συμμορφωθείς κι άλλο μη μου ξεφεύγεις. Το σκέπασμά μου το βασιλικό πρέπει να το ζηλεύουν όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο αυτό. Να έχει πάνω παπαρούνες, χρυσαφένιες πεταλούδες, το θαλάσσιο βυθό, το λιβάδι που αγαπώ και ένα μισοφέγγαρο να φέγγει για να μου χαρίζει ύπνο ονειρικό. Να έχει ακόμη φαντό ένα κορίτσι που πάει για χορό, με ένα ροζ φουστάνι πλουμιστό. Σαν στρομπιλίζεται να διώχνει κάθε γκρίζο σύννεφο της σκέψης μου μουντό. Ραλού, όλα αυτά κι άλλα πολλά από το υφάδι σου προσμένο στρωσίδι να έχω να ονειρεύομαι γλυκά και όταν κοιμάμαι το βράδυ να ξαποσταίνω», είπε ο βασιλιάς. Η κυρά του αργαλιού, η Φάντρα Ιραλού, αρνήθηκε παρόλα αυτά για ακόμη μια φορά να φτιάξει στρωσίδι για τον άκαρδο βασιλιά και στις μίλησε με λόγια όμορφα τούτη τη φορά. Τι του απάντησε λοιπόν? «Αν βοηθήσεις τους φτωχούς, αν βάλεις νόμους πιο ελαστικούς και ελαφρύνεις τους φόρους σου τους σκληρούς, εγώ για σένα άρχοντά μου θα φτιάξω το καλύτερο από τα παπλώματά μου. Αλλιώς σου το έχω ξαναπεί πως δεν έχω έμπνευση ούτε για μια στιγμή. Βλέποντας την καρδιά σου μια πέτρα σκληρή που σκορπά τον πόνο έτσι, δίχως ντροπή». «Τι λες, παλάβωσες κυρά μου, δεν σου επιτρέπω να σχολιάζεις τη δουλειά μου, οι νόμοι μου είναι αυτοί και δεν αλλάζουνε επουδενή. Η φόρη μου να ξέρεις πως δεν είναι αρκετή. Καμία λοιπόν ελάφρυνση δεν πρέπει να συμβεί, γιατί η χώρα μας θα καταστραφεί. Πάπλωμα τώρα φτιάξε μου να ξεκουραστώ και ύπνο γαλήνιο και γλυκό να έχω σαν κοιμηθώ. Αλλιώς στη φυλακή θα πας και δεν θα ξανασυναντήσεις ποτέ το φως του ήλιου, ούτε και όλους αυτούς τους ζητιάνους που αγαπάς». Αυτά είπε ο κακός βασιλιάς Τυραλού και με πολύ απόλυτο τρόπο θέλησε να της επιβάλει αυτό που λαχταρούσε. «Άρχοντα, μην είσαι τόσο σκληρός. Λίγη βοήθεια να προσφέρεις τους αδυνάμους σου ζητώ και από μένα θα έχεις ό,τι θέλεις το λεπτό. Φρουρί, ελάτε να την πάρετε ευθύς, γιατί εμένα δεν μου αντιμιλά ποτέ κανείς», είπε ο βασιλιάς. Φτάσανε τότε με ορμή στα ξαφνικά μία ντουζίνα άντρες, οι φρουροί του βασιλιά, και πήραν την καλή Φάντρα Τυραλού για να την κλείσουν μέσα στο πιο σκοτεινό κελί του παλατιού, που ούτε μία κτίδα ήλιου δεν περνούσε από εκεί. Κυλούσανε οι μέρες από τότε σκοτεινές, θλίψη μεγάλη ήρθε στον τόπο και ήταν ραγισμένες των ανθρώπων οι καρδιές. Παρακαλέσανε με κάθε τρόπο για το καλό της Ραλού στον άκαρδο βασιλιά, όλοι ένας-ένας με τη σειρά. Πήγανε μανάδες και νοικοκυρές, πραγματευτάδες, έμποροι, γυρολόγοι και μαμές. «Παρακαλούμε βασιλιά, κάνε μας τη χάρη να βγάλεις την Υφάντρα μέσα από το κελί. Δεν της αξίζει, είναι κρίμα και άδικο να την έχεις κλεισμένη μέσα εκεί».
Όμως ήταν μεγάλος ο θυμός του βασιλιά και καμία τύχη δεν είχε να σωθεί η κυρά. Περνάγανε μέρες και μήνες ώσπου έφτασε μια βραδιά χειμωνιάτικης νύχτας κάπου κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων. Στον ουρανό ένα λαμπρό αστέρι άστραψε με μια σαν πεφταστέρι στη γη για λίγο πήγε να βουτυχτεί και ξανά ψηλά πάνω από τα σύννεφα ανέβηκε μαζί με τις ραλούς την τελευταία ευχή. Το αστέρι πήρε τη ραλού στην αγκαλιά του. Την αγκάλιασε ζεστά για να την προστατεύσει και να της προσφέρει τη χαρά. Την ανέβασε ψηλά στον ουρανό να βλέπει της γης όλα τα μυστικά από εκεί πάνω. «Τις ομορφιές σου να χαρίζεις σ' όποιον πραγματικά αξίζει», της είπε το αστέρι. «Ραλού, εσύ από τώρα και για πάντα θα μπορείς να υφαίνεις με θέρμη τις αγνές ευχές των ανθρώπων και να τους τις επιστρέφεις πίσω σαν δώρα αγάπης. Όταν τα δώρα των ευχών σας έρχονται, τα γιορτινά, να ξέρετε παιδάκια μου αγαπημένα, πως από εκεί πάνω, από τον ουρανό ψηλά στο φωτεινό αστέρι όπου καθισμένη μας κοιτά, η καλή φάντρα μας τα στέλνει και τώρα τα πασχαλινά δωράκια η καλή φάντρα θα μας τα στείλει. Αν κάτι επιθυμήσετε πολύ, αν επιδιώξετε να βγει μια σκέψη σας αληθινή, να έχετε το νου σας πάντα στο καλό. Χέρι βοήθειας να δίνετε όπου υπάρχει ανάγκη με σεβασμό. Τότε η ραλού από τα αστέρια εκεί ψηλά θα υφαίνει τα όνειρά σας και θα σας τα φέρνει πίσω αληθινά. Δεν έκανε η κυρία ραλού το κέφι του κακού βασιλιά, γιατί είχε καρδιά μαλαματένια και βλέμμα καθαρό, λαμπερό, όπως το φως των αστεριών που έχει τώρα συντροφιά. Ο άρχοντας έτσι δεν κατάλαβε όλα αυτά που του έλεγε η ραλού. Δεν του δόθηκε η ευκαιρία να μετανιώσει. Θα κλείσω λίγο πιο γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Αν κάποιο βράδυ δείτε στον ουρανό ένα αστέρι να πέφτει με ορμή πάνω στη γη, να ξέρετε τα δώρα της ραλούς πως κουβαλά και ντυμένο ευχές έρχεται για να φέρει τη χαρά. Και εγώ προτείνω, παιδιά, τώρα να πάρετε χαρτί και μολύβι και να φτιάξετε το δικό σας παπλωματάκι με τα δώρα αγάπης που πιστεύετε ότι αξίζει να δίνετε στους συνανθρώπους σας. Πίστη, ελπίδα, φιλότιμο, μοίρασμα, ζεστασιά. Θέλω λοιπόν να φτιάξετε ένα όμορφο παπλωματάκι με ζωγραφιές. Κάθε ζωγραφιά θα την ενώνετε δίπλα στην άλλη και περιμένω να δω τα όμορφα παπλωματάκια σας με δώρα αγάπης. Χίλια αστέρια αναμένα τις ραλούς ευχές, γιατί η ψυχή της κρύβει χίλιες ομορφιές. Δώρα αγάπης να προσφέρει σ' όσους το ζητούν, ένα χέρι που βοήθεια δίνει όπου πονούν. Σαν θα μάθεις να προσφέρεις μέσα απ' την καρδιά, τότε τις ραλούς τα αστέρια θα είναι φωτεινά. Η Λιτό Τσακίρη Παπαθανασίου σας δίνει πολλές ευχές για καλή διαμονή στο σπίτι και σύντομα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας θα συναντηθούμε για να πούμε πολλά ακόμη παραμύθια και ιστορίες. Τα φιλιά μου!